1η Μάρτη του 2023 ακούμε με αγωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την είδηση σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε χθες βράδυ στα Τέμπη με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Υπήρχαν εκτιμήσεις και για νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός τους, καθώς ο απεγκλωβισμός συνεχιζόταν και υπήρξε σε εξέλιξη φωτιά. Τα δύο τρένα, ένα εμπορικό και ένα επιβατικό, συγκρούστηκαν κοντά στα Τέμπη, στο ύψος του Ευαγγελισμού. Στα τοπικά μέσα υπήρξαν πληροφορίες και για ακροτηριασμένους επιβάτες. Όλοι θυμόμαστε τους εαυτούς μας να παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα την αύξηση του αριθμού των νεκρών και να γεμίζουμε οργή. Εργατικά συνδικάτα στις μεταφορές και σε όλους τους κλάδους, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικά συντονιστικά, μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος οργανώνουν απεργίες και κινητοποιήσεις. Μόλις 2 μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, η διοίκηση της Στασής σέρνει στα δικαστήρια τους απεργούς συναδέλφους μας για να βγάλουν την απεργία τους παράνομη που έθετε στο επίκεντρο των διεκδικήσεων την κάλυψη των κενών σε ανταλλακτικά, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, προσωπικό, τρένα και συστήματα για την ασφάλεια των εργαζόμενων και των επιβατών. Γιατί όλη η Ελλάδα βροντοφωνάζει ότι δεν ανεχόμαστε να χυθεί άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους, το κράτος και οι επιχειρήσεις κοιτούν να διασφαλίσουν το να μην χαθεί η κερδοφορία και η ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος. Απέναντι σε αυτή την πολιτική ξεσπούν συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που σμπαράλησαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδώσει το προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος. Στόχος της να μείνει στο απειρόβλητο η διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων που και στον τομέα των μεταφορών υπηρετούν το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, να μείνει στο απειρόβλητο το σημερινό κράτος και κυρίως το σάπιο σύστημα που δεν θα διστάσει να θυσιάσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές στο βωμό του κέρδους. Το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Αναδεικνύει την πραγματική αιτία που στρώνει το έδαφος για να ανθίσουν οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις, τα κενά, τα ανθρώπινα λάθη που οδήγησαν στα Τέμπη. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα είναι το χαρακτηριστικό που κινεί την καπιταλιστική οικονομία: η κερδοφορία των επιχειρήσεων και των μονοπωλιακών ομίλων. Από αυτό δεν εξαιρείται η εκμετάλλευση του σιδηροδρόμου, ο οποίος λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της μεταφοράς των πρώτων υλών, εμπορευμάτων και εργαζόμενων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις φρόντισαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του σιδηροδρόμου και δημιούργησαν όλο το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για να ανοίξει ο δρόμος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα υπάρχοντα κρατικά σιδηροδρομικά μονοπόλια, αποδεικνύοντας ότι το δίλημα κρατική ή ιδιωτικοποιημένη διαχείριση στον καπιταλισμό υπηρετεί πάντα τον ίδιο στόχο, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Έτσι, μια σειρά από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως σιδηροδρομικά πακέτα, καθώς και η ψήφιση νόμων σχετικά με τη διευκόλυνση της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ το 1991, οδηγούν στον κατακαιρματισμό του ΟΣΕ, τον διαχωρισμό της υποδομής από το μεταφορικό έργο και την υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου που επενδύθηκε σε αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι επιταγές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τα τεχνικά ζητήματα διαλειτουργικότητας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, το Πρωτόκολλο Έκδοσης Πιστοποιητικού Ασφαλείας των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων και γενικά τη διαμόρφωση των τεχνικών προτύπων, με γνώμονα όμως πάντα την οικονομική βιωσιμότητα της όποιας επένδυσης για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Δεν ισχύει λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί παραφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει ένα ανεπτυγμένο σύστημα ασφαλείας σιδηροδρόμων. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Τα στοιχεία της Eurostat του 2021 πιστοποιούν ότι τα μεγάλα λόγια για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνάδουν καθόλου με τα 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα που καταγράφηκαν μόνο το 2021, με συνολικά 683 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων 97 αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Άλλωστε, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2021 επισημαίνει ότι το 2020 μόνο το 13% των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούσε με ERTMS.
Η ίδια η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, εκφράζοντας τις επιδιώξεις των ομίλων, μιλά από μόνη της για τους λόγους των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας που εντοπίζεται, επισημένοντας ότι στη μεγάλη μεταβλητότητα του κόστους αναβάθμισης, η διάρκεια ζωής αυτού του εξοπλισμού συνεπάγεται μακρά περίοδο απόσβεση των επενδύσεων, η οποία αποτελεί μείζον οικονομικό κριτήριο για μελλοντικές επενδύσεις. Για συμπεράσματα, θυμίζουμε ότι αυτή την έκθεση την καταψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Πάμε όμως ακόμα πιο πίσω. Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Σιδηροδρόμους το 2017 σημειώνει ότι μέχρι στιγμής η ανάπτυξη του ERTMS στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι αποσπασματική. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην απροθυμία πολλών διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε εξοπλισμό ERTMS, τόσο λόγω δαπανών που συνεπάγεται τέτοια απόφαση, όσο και του ότι για πολλούς από αυτούς δεν στοιχειοθετείται επιχειρηματική δραστηριότητα. Με λίγα λόγια, ασφάλεια των δρομολογίων χωρίς απόσβεση επενδύσεων και άμεσα ωφέλη δεν νοείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κόμματα. Να τι πλήρωσαν με τη ζωή τους 57 άνθρωποι στα ΤΕΠ. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πώς βλέπουμε να εξελίσσεται η κατάσταση στις σιδηροδρομικές μεταφορές? Η αστική τάξη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν με τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ να την υπηρετούν, συνεχίζει να έχει στρατηγικό στόχο τη μετατροπή της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, διαθέτει τις σιδηροδρομικές υποδομές για τις ανάγκες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους. Η μελέτη και η κατασκευή νέων τμήματων του σιδηροδρομικού δικτύου αφορά στη σύνδεση λιμανιών και ΒΠΕ για τη διευκόλυνση των στόχων που προαναφέραμε και όχι για την εξυπηρέτηση κατοίκων περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει σιδηροδρομική κάλυψη. Προσθέτως, συνεχίζει να επιλέγει τη διακοπή δρομολογίων που δεν αποφέρει κέρδος. Εξακολουθεί να υφίσταται ο διαχωρισμός της υποδομής με την εκμετάλλευση σε διαφορετικές εταιρείες και μεταξύ αυτών η ΡΑΣ να διευκολύνει τις ανάγκες επιχειρηματικών ομίλων, διευθετώντας την υλοποίηση της ανάπτυξης του σιδηροδρόμου, έτσι ώστε να συμφέρει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν. Όλες οι επιδοτήσεις που προβλέπονται από το δημόσιο βγαίνουν από τις τσέπες του ελληνικού λαού και προσφέρονται απλόχερα στους ιδιώτες. Ο πράσινος όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας που σχεδιάζεται σαν κύρια λύση το πρόβλημα αναπαραγωγής κεφαλαίου για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και να επενδυθούν κερδοφόρα, προωθεί και το σιδηρόδρομο ως ένα βιώσιμο και προσανατολισμένο στο μέλλον μέσω μεταφοράς, άρα κερδοφόρα για τα μονοπόλια. Το 2021, που χαρακτηρίστηκε έτος σιδηροδρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αφιερωμένο στο πώς οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της νέας πράσινης συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα πράσινη συμφωνία θα υλοποιηθεί στο σιδηρόδρομο με ηλεκτροδότηση και άλλων τμήματων γραμμής και με αντικατάσταση των διζελοκίνητων τρένων με ηλεκτρικά και υβριδικά υδρογόνου ηλεκτρισμού. Ήδη αποφασίστηκε από πέρσι η αγορά 10 υβριδικών και 10 ηλεκτρικών από τη ΓΕΟΣΕ, τα οποία θα μισθώσει στη Hellenic Train. Όλο αυτό βέβαια με μεγάλες επιδοτήσεις των εταιριών από το δημόσιο, που θα τις φορτωθεί η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, αλλά και αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Είναι και μια απόδειξη για τη σύνδεση της πράσινης ανάπτυξης με την ακρίβεια. Η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να σπάει κόκαλα σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες, να εντατικοποιεί την εργασία και φυσικά να καλλιεργεί και αυτή το έδαφος για νέα τέμπη. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, παραδείγματος χάρη τα μπλοκάκια, βάζουν εμπόδια στην εξειδίκευση του προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Μπορούμε λοιπόν να εκτιμήσουμε ότι το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ και οι εκτεταμένες καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο από την κακοκαιρία Ντάνιελ που ακόμα δεν αποκαταστάθηκαν και τα δύο είναι επιπτώσεις της λειτουργίας στη λογική κόστος-όφελος. Όχι μόνο δεν γίνονται αιτία για να αναιρεθεί αυτή η πολιτική, αλλά ίσα-ίσα την επιταχύνουν και τη βαθαίνουν. Ο σιδηρόδρομος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σύμφωνα με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κομμάτων, σε βάρος φυσικά των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζόμενων στο σιδηρόδρομο. Ακόμα και όποια ενοποίηση των κρατικών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ που σχεδιάζεται, αυτή τη στρατηγική εξυπηρετεί παρά τα όσα αντίθετα ακούγονται, αφού οι κρατικές επιχειρήσεις στον καπιταλισμό δεν γίνεται να προσφέρουν φθηνές υπηρεσίες στο λαό και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν και την κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων.
απόδειξη και υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΜΕΤ ΚΑΤΕ για την κατασκευή νέου κλάδου του προαστιακού σιδηροδρόμου από Άνω Λιώσια έως τα Μέγαρα, πάνω σε μια παροπλισμένη σιδηροδρομική γραμμή προς Πελοπόννησο. Πυρήνας αυτού του έργου μήκους 34,6 χιλιόμετρων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των δηληστηρίων των Ελπαίας Προπύργου, γεγονός που πλασάρεται επικαλυμμένο με τη διασύνδεση των οικισμών της Δυτικής Αττικής. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται και μια άκρως επικίνδυνη κατασκευή αγωγών μεταφοράς των λεγόμενων λευκών προϊόντων, δηλαδή βενζίνη, νάφθα, κυροζίνη, πετρέλαιο, αργό, από τα δηληστήρια κάτω και δίπλα από τη γραμμή. Βλέπουμε δηλαδή ότι προκειμένου να κερδίσει χρόνο και χρήμα το κεφάλαιο, χρησιμοποιεί το εργαλείο της κρατικής επιχείρησης για να υλοποιήσει αυτό το έργο ως ωφέλιμο για τους εργαζόμενους, ενώ είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό άλλωστε εντάσσεται και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, αν μαζί με το βασιλικό ποτιστεί και γλάστρα, η κατεύθυνση δεν αλλάζει. Ο δρόμος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμφερόντων του κεφαλαίου και των κομμάτων που τα υπηρετούν, είναι σπαρμένος μόνο με λαϊκές απώλειες και συγκρούεται με μανία με τον δρόμο των εργατικών λαϊκών αναγκών που οι ογκώδεις διαδηλώσεις πριν από ένα χρόνο έβγαλαν στο προσκήνιο με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο με επόμενο σταθμό την πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι και κλιμακώνουμε. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ.